Πείτε μας έτσι λίγο περισσότερο για τον Παύλο τον Σιδρόπουλο. Έχουμε μιλήσει παλαιότερα και με τη Μελίνα, την αδερφή του. Μας είχε πει έτσι αρκετά σημαντικά. Πείτε μας έτσι λίγα λόγια, γιατί ετοιμάζουμε και για αυτό ένα αφιέρωμα. Λοιπόν, όπως σας είπα, μέναμε και οι δύο στην ευρύτερη περιοχή της οδού Φωκίων ως Νέγρη, που εκείνη την εποχή ήταν κατά κάποιο τρόπο και το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή όπως είναι σήμερα από Κολωνάκι ας πούμε. Υπήρχαν τα κλαμπ, σχεδόν όλα τα κλαμπ που παίζαν τότε τα ροκ συγκροτήματα κτλ. Υπήρχε ένα μέρος, ίσως το πρώτο ιταλικό εστιατόριο που έγινε στην Ελλάδα, Σπαγκετέρια, όπου μαζευόμασταν ο Βλάσο Μπονάτσος, ο Κώστας ο Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς, ο Παύλος, γενικά όλοι που ήταν γύρω από το ροκ. Λοιπόν, ο Παύλος ήταν ξεχωριστός. Ένα εξαιρετικό μυαλό, φυσικά ένας πάρα πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του μιλάνε από μόνα τους γι' αυτό, γιατί βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν και ακούνε τον Παύλο μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, βέβαια ήταν η εποχή του make love not war, των hippies και τα λοιπά, η οποία δυστυχώς είχε και πολλά ναρκωτικά, και η πραγματικά πολύ μεγάλη ευαισθησία του Παύλου μερικές φορές τον έκανε να ξεφεύγει λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, και δυστυχώς γνωρίζετε το τέλος του. Ναι. Θεωρώ πάντως ότι και ο Παύλος, όπως και ο Τάσος Φαλιρέας, τον οποίο ανέφερα πιο πριν, που ήταν ο μέντορας όλων εμάς, του Διονύση του Σαββόπουλου, του Παύλου του Σιδηρόπουλου, τον Παλώμα Μποκιού και του Βλάση του Μπονάτσου, ήταν ένας άνθρωπος που, τολμώ να πω, αυτός ουσιαστικά έχτισε την νεολαία εκείνης της εποχής με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεχόμαστε Δύση και Ανατολή, ώστε να αποδεχόμαστε το γεγονός ότι είμαστε με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο στην Ανατολή, και σαν κουλτούρα και σαν μουσική. Και δηλαδή νομίζω ότι ουσιαστικά ο Παύλος την άποψη του Τάσου του Φαλιρέα είχε υιοθετήσει και εφάρμοζε και στη δουλειά του. Μάλιστα. Θυμάστε έτσι κάποιο περιστατικό μαζί του, κάποια ιστορία που σας είπε, κάτι που να συνέβηκε? Κοιτάξτε, πολλά συνέβαιναν. Πρώτα απ' όλα ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα με μια κοπέλα με την οποία πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, γιατί ο Παύλος ήταν μερικά χρόνια πιο μεγάλος από μένα, και μάλιστα θυμάμαι που οι γονείς της με είχαν παρακαλέσει να την προσέχω, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες έχουμε κάνει πολύ πολλά πράγματα, πάντων, μαζί. Ίσως αυτό το η πιο έντονη ανάμνησή μου είναι ότι γιορτάσαμε μια πατοχρονιά που πρέπει να ήταν ή το 69 ή το 70, μαζί στο σπίτι του, όπου έγινε ένα από τα μεγαλύτερα γλέντια που έχουν γίνει ποτέ, και γίναμε όλοι. Τι κατανάλωση αλκοόλ έγινε εκείνη την ημέρα δεν λέγεται, αλκοόλ μόνο, όχι τίποτα άλλο. Και πραγματικά από ανθρώπινη σκοπιά, ίσως να ήταν, γιατί ήταν στο σπίτι του Διονύσης Σαββόπουλος, ήταν η Μαρίζα Ικόχ, ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα, μουσική παρέα, και ήταν μια βραδιά πραγματικά αξέχαστη.
Και παίζατε και τραγούδια, φαντάζομαι. Παίζανε βέβαια, τραγούδια. Βέβαια. Ωραία. Η μισή ήταν επειδή το σπίτι του Παύλου στην οδό Ιωάννου Δροσοπούλου ήταν αρκετά μεγάλο. Η μισή ήταν από τη μια πλευρά και παίζανε χαρτιά λόγω παραμονής πρωτοχρονιάς και άλλη μισή από την άλλη με κιθάρες και τα λοιπά και έπεφτε τραγούδι. Ήταν τρομερή βραδιά. Αυτό αν καταγραφόταν σε βίντεο θα ήταν ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.